Τι γεύση σας αφήνει αυτό το 1-1? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ισοφαρίζει το παιχνίδι και μετά από όλη αυτή τη διάθεση που βγάλαν τα παιδιά, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, έστω και με το βαθμό της ισοπαλίας. Δεν είμαστε ομάδα που ξεκινήσαμε το μάτς αναζητώντας ένα βαθμό. Έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά κατέθεσαν πραγματικά την ψυχή τους όλοι και οι αλλαγές και όλα τα παιδιά. Πιέσαμε πάρα πολύ ψηλά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 25 κάπου εκεί μπήκε, πέτυχε το τέρμα, το πρώτο τέρμα ο Παναθηναϊκός και θεωρώ ότι ήμασταν απόλυτη κυρίαρχη στο παιχνίδι. Και γενικά αυτός ο βαθμός δεν με ικανοποιεί σαν βαθμός, με ικανοποιεί όμως η εμφάνιση, η διάθεση και όλα αυτά που τα στοιχεία που βγάλαν τα παιδιά, οπότε αισιοδοξώ, με κάνουν μάλλον να αισιοδοξώ για το μέλλον. Είχατε δει κάποια δυναμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί λίγο πριν το τέλος, εκτός από τις αλλαγές οι οποίες σας δικαίωσαν, γιατί πήγαν καλά και ο Πλατέλας και ο Γρηγορόπουλος και ο Πινακάς, λίγο πριν το τέλος το γυρνάτε σε 4-4-2 με τον Πινακά φουνταριστό, αυτή είναι και η θέση του βέβαια άλλωστε, και βλέπουμε άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Ήρθε και το γκολ της ισοφάρισης. Είδατε κάτι στην άμυνα του Παναθηναϊκού και το αλλάξατε? Εντάξει, γνώριζα ότι η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού και με Χουανκάρ και με Καρλίτος είναι ανασταλτικά, έχει αδυναμίες, θα έλεγα. Θέλαμε λοιπόν με τις αλλαγές που κάναμε και να βάλουμε έναν δεύτερο καθαρό έμμο επιθετικό και να φορτώσουμε τη δεξιά δική μας πλευρά με φρέσκα πόδια, με τον Πλατέλα, τον μικρό τον Γρηγορόπουλο, ναι, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι η επίτευξη του γκολ δικαιώνει την προσπάθεια των παιδιών. Ευχαριστημένος πάντως συνολικά από την εμφάνιση. Ναι, σας είπα ότι το να μπορέσεις να πιέζεις αυτή την περίοδο, δεύτερο επίσημο παιχνίδι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη όσο μπορείς, έτσι, απέναντι στον Παναθηναϊκό, γιατί κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός διαθέτει ποιότητα, διαθέτει εμπειρία, αν μη τι άλλο είναι ο Παναθηναϊκός που μπορεί σε μια αδράνεια να πετύχει ένα τέρμα όπως και έγινε στο μάτς. Από εκεί πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι δεν κλείστηκαμε πίσω, δεν αναζητήσαμε σκοπιμότητες στο παιχνίδι. Παίξαμε το παιχνίδι μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, είτε εντός είτε εκτός έδρας, όταν και εφόσον μπορούμε. Πανηγυρίσατε πάντως πολύ έξαλλα, είδα ένα ξέσπασμα. Ναι, γιατί ήταν ξέσπασμα, γιατί θα θεωρούσα άδικο το να ιτηθούμε σήμερα. Και θα ήταν και βάρος η ψυχολογία των παιδιών μετά από αυτή την προσπάθεια που κατέβαλαν. Μπορεί να μην είχαμε κλασικές ευκαιρίες, μπορεί να μην είχαμε πολύ σημαντικά επιθετικά πράγματα, αλλά είχαμε αρκετές προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν κάτω από συνεχείς πίεσης των παιδιών. Οπότε θα ήταν άδικο να μην πάρουν τα παιδιά, μετά επαναλαμβάνω, από την προσπάθεια που κατέβαλαν, κάτι από αυτό το μάτς. Και γι' αυτό το πανηγύρισα πιο πολύ για αυτούς και μετά για οποιονδήποτε άλλο. Κόουτς, θα είναι μια καλύτερη χρονιά η φετινή για την ΑΕΛ. Αλλαγή στο γήπεδο, νέα πρόσωπα ήρθαν. Ναι. Είναι νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, όλος ο προγραμματισμός που έγινε, όλες οι μεταγραφικές κινήσεις, η αλλαγή στο γήπεδο που ανέκαθεν αποτελούσε το σπίτι των Λαρισαίων, το ποδοσφαιρικό σπίτι που ζήσανε τεράστιες συγκινήσεις σε αυτό το γήπεδο. Όλα αυτά λοιπόν προδιαθέτουν ότι ενδεχομένως να κάνουμε κάτι καλό. Και όταν λέω κάτι καλό, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που παίζουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να προσφέρουμε καλύτερο θέαμα, να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί και να χτίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά, για το μέλλον. Αυτή η βάση λοιπόν των νέων παιδιών, σε συνδυασμό με τους έμπειρους και κάποια άλλα παιδιά που ήρθαν σαν μεταγραφές, νομίζω ότι αποτελεί ένα καλό κράμα για το μέλλον. Θα κλείσουμε με ένα σχόλιο για την αντίπαλη ομάδα των Παναθηναϊκών. Μιλήσατε πριν για κάποια δυναμία που είδατε. Συνολικά, πώς είδατε το παιχνίδι των Πράσινων? Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι και αυτό θέλει χρόνο. Καινούριος προπονητής, καινούργια δεδομένα, καινούργιες τακτικές. Κάποια παιδιά που δεν έχουν και αυτοί πολλά παιχνίδια, όπως ο Χουανκάρ που ξεκίνησε σήμερα, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορώ να θυμηθώ, προσπαθεί με ένα συγκεκριμένο σχηματισμό να εκμεταλλευτεί τους ποιοτικούς παίχτες που έχει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα τη φετινή σεζόν, γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό.